Δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία. Πάντως μέχρι σε ένα σημείο κάνανε ζευγάρι σύμφωνο όλοι με τις αγελάδες. Η σύμφωνο είχε πολύ κόσμο που ασχολείται με αγελάδες, κάνουν τα ζευγάρια τα χωράφια τους. Κάποια στιγμή όμως οι αγελάδες δεν συμφέρουν πια. Δεν ερχόνταν πως ήταν αυτή της χασάπιδες να αγοράσουν αγελάδες ή ταύρια από τη Σύφνο. Τα παρατήσανε και αρχίσανε λοιπόν οι βουγδάδες με κάνα γάδαρο, με το σύνεργο δυο μαζί, με το μουλάρι. Κάθε μέρα λοιπόν δεν έβλεπες πια αγελάδα, αλλά έβλεπες στον δρόμο μουλάρια, αγελάδες και πηγαίνανε για ζευγάρι. Λοιπόν, και είχα βγάλει τότε κάτι ρήμες που μπορεί να τις θυμάμαι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Ακούσετε, λέω, να μάθετε και εσείς να μην το πάθετε. Πολλοί κάνουν ζευγάρια τώρα πια με τα μουλάρια. Τον τζέφουν με τα... τώρα πια με τα μουλάρια. Επιδημία της κρατεί και αρχίζουν τη ζωγραφική. Μες στη μέση και στις γύρι, λες ότι σκαλίζουν χείρι. Ο Βλάσης μόναχα γρικό κάνει ζευγάρι βολικό, το δικό του το μουλάρι με τον Νικολού του Άρη. Του Μαντζουράνη το απώ, ήρθε η ώρα να σου το πω, ότι άρχισε ζευγάρι και αυτό με το μουλάρι. Το ζεύει με τα τραβηχτά και φοβερίζει τα ζευτά, με όποιο πάει να παράψει, χάμω πως θα το ακάτσει. Εγώ τον είδα, βρε παιδιά, στη στεμονιά του τα λουριά, μια βδομάδα πολεμούσε να τα σφύρει, δεν μπορούσε. Πάντα ποδάρια του στραβά, κάνει ζευγάρια παραβά, όπως πάλι να τα χώσει, ζευγαριά να μην πληρώσει. Ο γιος του πάντα του κλουθά μαζί και τον εβοηθά και διαταγές του δίνει τις γωνιές να μην του φύνει. Γαμώ το χρή, γαμώ το στά, Αντώνη, τράβα τον μπροστά, κράτα ίσια το μουλιάρι για να στρώνει το ζευγάρι. Αλλά όχι για ήχια, αλλά μετά θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Και ο Αντώνης του κολλά, και ο Μιχάλης του κολλά, εφέτος άλλαξε μυαλά. Δεν θα δουν για τη δραχμή του οι ζευγάδες οι παγί του. Έχει το γιο του το Αντώ, μικρό αλλά θαυματουργό, αυτό τζεύει στο μουλάρι, γάδαρο με το μουλάρι. Δεν τα θυμάμαι, γαμώ, δεν τα θυμάμαι, δεν είχα πάει στρατιώτες ακόμη.